Θα γυρίσουμε σελίδα, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Η αυλαία έπεσε το πρωί στην πολύκροτη υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό με την απόφαση του δικαστηρίου. Οι δικαστές έκριναν ένοχο κατά πλειοψηφία τον 52χρονο Ηλία Μίχο. Αθώα κρίθηκε και πάλι κατά πλειοψηφία η μητέρα της ανήλικης για την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπίας και πορνογραφίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας η δικαστική μας συντάκτρια που ήταν στο δικαστήριο. Ένα ανήλικο κορίτσι που βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη. Μια δικαστική απόφαση κατά πέλτης για το βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση. Μια μητέρα που επιστρέφει στην οικογένειά της. Το μειχτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε το βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολωνό, Ηλία Μίχο, για βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Κρίθηκε ένοχος για βιασμό ανηλίκου κατά πλειοψηφία 5-2, για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη ομόφωνα, για μαστροπία κατά πλειοψηφία 4-3, για πορνογραφία ανηλίκου ομόφωνα και για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών ομόφωνα. Αθώος ομόφωνα κρίθηκε για εμπορία ανηλίκου. Η σημερινή απόφαση είναι μία δικαίωση για την ανήλικη πρώτα απ' όλα, για το παιδί που έγινε πιστευτό για όλα αυτά που είχε πει και μία νίκη για την ελληνική δικαιοσύνη. Ο 55χρονος καταστηματάρχης και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι, αποδοκιμάστηκαν έντονα κατά τη μεταγωγή τους στη δικαστική αίθουσα από εκατοντάδες συγκεντρωμένους, αλληλέγγυους στο θύμα αυτής της σοκαριστικής υπόθεσης, ανάμεσά τους κυμαγραφείς. Σε κλάματα ανακούφισης, μέσα στη δικαστική αίθουσα ξέσπασε η κατηγορούμενη μητέρα της 12χρονης όταν άκουσε την αθωωτική απόφαση για τις κακουργηματικές κατηγορίες που της αποδίδονταν, με το δικαστήριο να μην υιοθετεί ούτε σε αυτό το σκέλος την εισαγγελική πρόταση. Η μητέρα κρίθηκε αθώα για διακεκριμένη μαστροπία κατά πλειοψηφία 4-3, ομόφωνα αθώα για διακεκριμένη παιδική πορνογραφία και ένοχη για εκβίαση σε βαθμό πλημελήματος κατά πλειοψηφία 6-1. Ήταν μια πραγματικά και για μας μεγάλη νίκη. Το παλέψαμε πάρα πολύ, πάρα πολλά άτομα. Αυτό που έλεγε από την πρώτη στιγμή και η ίδια, αλλά πρωτίστως η 12χρονη, ότι η μητέρα της δεν έχει καμία σχέση, αποδείχθηκε και με την απόφαση πλέον του δικαστηρίου. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί επιτέλους η μαμά μου θα επιστρέψει στο σπίτι. Θέλω να γίνω εισαγγελέας για να μπορώ να κλείνω στη φυλακή ανθρώπους όπως αυτούς που με βίασαν. Η απόφαση του δικαστηρίου για τη μητέρα γέμισε χαρά και τα αδέλφια του ανήλικου κοριτσιού, το οποίο είναι σήμερα 13 ετών. Νικήσαμε, επιτέλους δικαιωθήκαμε, ανυπομονούμε να γυρίσει στο σπίτι μας, επιτέλους. Ουφ, την είδα, σήκωσα τα χέρια ψηλά και είπα, μαμά, τα καταφέραμε. Θα ξαναγυρίσει στο σπίτι. Ήτανε πολύ δύσκολο όλο αυτό. Τώρα πήρε μια δικαίωση και οι ψυχούλες της. Ένοχος από το δικαστήριο κρίθηκε και ένας συνταξιούχος ναυτικός, ο επωνομαζόμενος Μιχάλης, ο οποίος καταδικάστηκε για διακεκριμένη μαστροπία και διακεκριμένη πορνογραφία ανηλίκου, ενώ αθωώθηκε από την κατηγορία της απόπειρας γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη. Ακόμα 17 άνδρες καταδικάστηκαν είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία για τις κατηγορίες κατά περίπτωση των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη έναντι αμοιβής και της παιδικής πορνογραφίας. Εν μέρη δέχτηκε το δικαστήριο τον ισχυρισμό μας περί πειραγματική πλάνης. Απλά θεώρησε ότι τελέσαμε γενετήσια πράξη με άτομο ηλικίας 12-15 ετών. Οφείλουμε να πούμε ότι το δικαστήριο αναγνώρισε εν μέρη τον ισχυρισμό μας ότι η εντολής μας πλανήθηκαν σε σχέση με την ηλικία της 12χρονης. 6 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι από το δικαστήριο. Σήμερα είχαμε μία πολύ δίκαιη απόφαση κατά την άποψή μου. Ο εντολέας που εκπροσώπησα κρίθηκε αθώος, επιστρέφει σπίτι του. Η απόφαση του μειχτού όρκου του δικαστηρίου επί των ποινών αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, είναι μαζί μας η δικαστική μας συντάκτρια Βάσο Παλαιού. Παρακολουθείς από την αρχή αυτή την υπόθεση, Βάσο. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, ένοχος ο 55χρονος. Κατά πλειοψηφία, αθώα η μητέρα. Πλειοψήφισαν οι ένορκοι για την ενοχή του μεν και την αθώωση της δε.
Έτσι ακριβώς, τα βασικά κομβικά σημεία της, η απόφαση για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση που μας έχει σοκάρει από τον Οκτώβριο του 2022, πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την εισαγγελική πρόταση. Τόσο ως προς το σκέλος της κατηγορίας του βιασμού, για την οποία η εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή του 55χρονου βασικού κατηγορούμενου, ο οποίος τελικά και καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία 5-2, όσο και για το αδίκημα της μαστροπίας. Εκεί οριακά, με την ψήφο των ενόρκων, καταδικάστηκε ο Μίχος για την μαστροπία και οριακά αθώθηκε η μητέρα για την μαστροπία. Πάλι και ψήφο των ενόρκων, ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι μια απόφαση που είχε πολλές πλειοψηφίες, όπως είπαμε. Οι ένορκοι την καθόρισαν σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μια απόφαση που φέρνει τεράστια ικανοποίηση στην πλευρά της 12χρονης και της μητέρας της. Το κοριτσάκι από την αρχή έλεγε ότι η μητέρα της δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Εντάξει, και είναι και λογικό. Ποιο παιδάκι θα μπορούσε να ενοχοποιήσει την ίδια του τη μαμά? Ναι, Βάσο. Ναι, η ίδια ζητούσε την απαλλαγή της, ζητούσε η μητέρα της να επιστρέψει στην οικογένειά της. Αυτό φαίνεται, Κατερίνα, ότι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα, όταν θα υπάρξει και η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών. Και από την άλλη, έχουμε την καταδίκη για τον Μίχο, το βασικό κατηγορούμενο, η οποία είναι καταπέλτης από το δικαστήριο. Καταδικάστηκε για τις 5 από τις 6 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Είναι βαρύτατες. Παρ' όλα αυτά, ως ήθιστε, θα κάνει η έφεση? Θα κάνει έφεση, θα προσφύγει στο εφετείο όπως και οι υπόλοιποι καταδικαστέντες. Πρέπει να σου πω ότι θα περιμένουμε την ανακοίνωση των ποινών από την προσεχή Δευτέρα. Προβλέπεται να υπάρξουν πολυετής καθήρξης για όσους έχουν καταδικαστεί. Ειδικά στην περίπτωση του βασικού κατηγορούμενου, πρέπει να σου πω ότι για το αδίκημα του βιασμού ανηλίκου μπορεί να καταδικαστεί ακόμα και σε ισόβια κάθερξη, εφόσον δεν υπάρξει αναγνώριση ελαφρυντικών από το δικαστήριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο Παλαιού, για το αναλυτικό ρεπορτάζ τώρα.